Παραμείνουμε με κάποιο τρόπο είδηση από το διεθνή χώρο, αλλά με πολύ έντονο άρωμα Κρήτης. Με πολύ έντονο άρωμα Κρήτης, Νικολέτα, καθώς η μουσική απαλύνει τον πόνο, η μουσική συμπαραστέκεται, η κριτική μουσική και η λύρα τώρα που αρχίζουμε να ακούμε. Τι ακούμε, θα μας πεις. Ακούμε έναν ύμνο, τον ύμνο της Βαλένθια, που ένας κριτικός, ο Στέλιος Πετράκης, αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο, με τη λύρα του, να στείλει ένα μήνυμα συμπαράστασης στους πληγέντες της Βαλένθιας από τις πλημμύρες στα τέλη Οκτωβρίου. Και νομίζω ότι αξίζει έτσι λίγο να ακούσουμε. Να δούμε κιόλας. Να δούμε. Για πάμε να δούμε. Κύριε Στέλιο Πετράκη, σας βλέπουμε. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, η χαρά είναι δική μου, εγώ ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ συγκινητική η πρωτοβουλία που πήρατε. Μια πρωτοβουλία να στείλετε έτσι ένα μήνυμα αγάπης και στήριξης στη Βαλένθια. Θα μας πείτε για αυτή την πρωτοβουλία. Μου ήρθε κάποια στιγμή αυθόρμητα όταν άκουγα τα προβλήματα που η κακοκαιρία αυτή δημιούργησε σε φίλους μου. Άκουσα λεπτομέρειες, άκουσα για καταστροφές ζωών, καταστροφές υπαρχόντων, καταστροφές κόπων μιας ζωής. Αυτό μου δημιούργησε τα συναισθήματα εκείνα, τα οποία με έκαναν να πάρω αυτή την αυθόρμητη και σχεδόν αυτονόητη για μένα απόφαση να στείλω να στείλω την έγνοια μου και την αγάπη μου για αυτούς τυλιγμένη μέσα σε μερικές νότες από τη λύρα μου. Καλησπέρα, ήτανε κύριε μια Πετράκη. Μια αυθόρμητη έτσι απόφαση όλο αυτό. Καλησπέρα κύριε Πετράκη και από εμένα. Μια όντως ανατριχιαστική έτσι, ερμηνεία που με τη λύρα σας μεταφέρετε αυτό το μήνυμα συμπαράστασης και το ανεβάσατε στα social media. Το αλλιεύσαμε το βίντεο έτσι, από το Facebook και θέλω να σας ρωτήσω, ταξίδεψε μέχρι τη Βαλένθια? Το βίντεο αυτό έτυχε πολύ θερμής υποδοχής από τα μέσα, από τους φίλους, από τους απλούς ας πούμε ανθρώπους και πληγέντες εκεί πέρα, μέχρι την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, πανεπιστήμια της περιοχής της Βαλένθια μου ζητούν συνεντεύξεις αυτή τη στιγμή. Ακόμη και ο Κάρλες Πουιτσμόν, ο προτεργάτης του κινήματος για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας πριν από χρόνια, κυνηγημένος από την κεντρική διοίκηση. Ακόμη και αυτός το πόσταρε στο δικό του το προφίλ. Mm-hmm. Τι σας λένε τα μηνύματα που σας γράφουν? Τους άγγιξε πάρα πολύ η ερμηνεία και τους άγγιξε και η κίνηση πολύ. Δηλαδή, έχω μηνύματα τα οποία όντως μου εκφράζουν τις ευχαριστίες τους ότι απάλυνα λίγο τον πόνο, το ζητούμενο δηλαδή. Ότι πετεύθει λιγάκι ο σκοπός αυτός. Εσείς είχατε στο παρελθόν κάποια σχέση με την Ισπανία ή σας συγκίνησε και σας σόκαρε όλη αυτή η κατάσταση με τις πλημμύρες που είδαμε και εμείς μέσα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οπότε αποφασίσατε να προβείτε σε αυτή την πρωτοβουλία? Όχι, έχω δικούς μου ανθρώπους εκεί. Έχω επί χρόνια ταξιδέψει στην περιοχή αυτή. Συνεργάζομαι στενά με έναν μουσικό της Βαλένθια, ένα από τους πιο γνωστούς, τον Εφρέν Λόπες. Και μέσω αυτού έχω βρεθεί και σε συναυλίες και σε πρόβες και σε σεμινάρια. Έχω μαθητές δηλαδή εκεί.
Έχω στείλει μουσικά όργανα ως οργανοποιός. Οπότε συνδέομαι με πολλούς ανθρώπους της Βαλένθια όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό μου δημιούργησε ένα αίσθημα ότι χτύπησαν την οικογένειά μου. Χτύπησαν ανθρώπους δικούς μου. Ένα παραπάνω δηλαδή από μία πλημμύρα που θα άκουγα για κάποιον άλλο τόπο που δεν είχα ξαναπάει ή οτιδήποτε άλλο. Και τελικά η μουσική δεν έχει και όρια και δεν έχει και σκοπό συγκεκριμένο, ενώ με την έννοια ότι η μουσική δεν είναι μόνο η αγάπη, δεν είναι μόνο ο πόνος, είναι και ο πόνος αυτός της καθημερινότητας, είναι τα προβλήματα. Ναι, η συγκεκριμένη μελωδία, η οποία παίζεται σε κάποια αρχαία έθιμα κατά την, σε ένα χωριό, σε μία κομμόπολη, όπου η μελωδία αυτή περιλαμβάνει μέσα της και στην αυθεντική της εκτέλεση δηλαδή, μηνύματα αλληλεγγύης, συμπαράστασης στους αδύναμους και στα παιδιά. Να φανταστείτε, όταν ακούγεται η μελωδία αυτή στα έθιμα και στις τελετουργίες αυτές, που είναι για το κοινό φυσικά μια ατραξιόν, φτιάχνουν ανθρώπινους πύργους, δηλαδή άνθρωποι πάνω σε ανθρώπους και μετά ανθρώπινες πυραμίδες, θα έλεγα, μετά πιο πανύψηλες, όπου στην κορφή βγαίνει ένα παιδί. Όλοι αγκαλιασμένοι και όλοι με προσοχή και πολύ δύναμη θέλουν να δείξουν ότι οι ισχυροί πάνω στις πλάτες των δυνατών πατάνε οι πιο αδύναμοι και οι πιο αδύναμοι και οι πιο αδύναμοι και όλοι μαζί ως κοινωνία αλληλοϋποστηριζόμαστε και υποστηρίζουμε τους αδύναμους. Ήταν λοιπόν πολύ επιτυχημένο το να επιλέξω την μελωδία εκείνη η οποία ούτως ή άλλως εξέφραζε για αυτούς την αλληλεγγύη. Πολύ συμβολικό, πολύ συμβολική η επιλογή σας, η επιλογή αυτής της μελωδίας. Και από αυτό που μας περιγράφετε, είναι αυτό που πολλές φορές συζητάμε, ότι πρέπει να δώσουμε σημασία στον συνάνθρωπό μας, ο οποίος έχει ανάγκη, και στα παιδιά, που τα βλέπουμε έτσι από τις περιγραφές σας στην κορυφή, γιατί και τα παιδιά είναι αυτά που θα σώσουν τον κόσμο, είναι το μέλλον μας, έτσι. Σωστά. Και πέραν τούτου, πρέπει και όλοι να είμαστε ευαισθητοποιημένοι για το περιβάλλον, για την κλιματική κρίση και όχι μόνο, αλλά να ευαισθητοποιούμε και άλλους και κυρίως τα παιδιά μας, που όπως λέτε είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Mm-hmm. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι παρούσα, εκφράζεται με το χειρότερο τρόπο σε διάφορα μέρη, σήμερα στη Βαλένθια, αύριο αλλού. Δεν είναι ότι στη Βαλένθια εκφράστηκε και τελειώνει όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Και ο καθένας μας ας ζει τη ζωή του έχοντας κατά νου να ρυπαίνει λιγότερο το περιβάλλον, να καταναλώνει, να μπορεί όσο γίνεται να ζήσει μια ζωή χωρίς να επιβαραίνει τον ήδη επιβαρημένο πλανήτη μας. Και να αφήσουμε ένα καλό αποτύπωμα όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τους επόμενους. Το δικό μας το αποτύπωμα είναι θετικό πάνω σε αυτόν τον ακριβώς κόσμο. Νομίζω όταν υπάρχουν... και όλοι είναι ευαισθητοποιημένοι, κάποιοι από εμάς ή κάποιοι από τα παιδιά μας, όταν βρεθούν σε κέρυες θέσεις να πάρουν μεγάλες αποφάσεις για τον πλανήτη, αν είναι ευαισθητοποιημένοι, αυτές οι αποφάσεις θα είναι για το καλό του πλανήτη και το καλό όλων. Έτσι είναι. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε το νου μας, να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας, να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Θα ήθελα να μας πείτε έτσι πώς νιώσατε για όλο αυτό το κύμα αγάπης που λάβατε πίσω. Γιατί ναι, με δώσατε, στείλατε ένα μήνυμα συμπαράστασης, όμως λάβατε και αγάπη πίσω. Κάπου είδα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο TikTok, νομίζω, κυκλοφορούν έτσι και βίντεο με αυτό εδώ το απόσπασμα, αλλά ουσιαστικά από ισπανικά μέσα, τα οποία το προβάλλουν και το δείχνουν με μηνύματα αγάπης. Ένιωσα μια συγκίνηση, δηλαδή πήρα πίσω αυτό που έδωσα με το παραπάνω, ας το πούμε έτσι, με τις ευχαριστίες και την αποδοχή των ανθρώπων αυτών. Ίσως να τους άγγιξα περισσότερο αυτούς από ότι το βήμα αυτό έκανα εγώ, ας πούμε, είχε μια έννοια, ας πούμε, μια συγκίνηση μέσα, αλλά αυτή
με τα βιώματα τα δικά τους, με το που ό,τι ξέρουν το κομμάτι αυτό πολύ περισσότερο από ό,τι το γνωρίζω εγώ, και με, με την καταστροφή, η συγκίνηση αυτή πολλαπλασιάστηκε και μου ήρθε πίσω πολλαπλάσια. Αυτό έχω να πω, εντυπωσιακά πολλαπλάσια. Από την άλλη ένιωσα ελαφρύτερος, να σας πω την αλήθεια, διότι σαν να εκπλήρωσα ως τέλειος και ως μουσικός το χρέος μου, το χρέος το καζατζακικό, ότι αν πάει κάτι στραβά, φταίω κι εγώ. Σημαντικό αυτό. Έκανα κάτι προς αυτούς τους ανθρώπους και αμέσως μόλις το έστειλα, ένιωσα ελαφρύτερος. Δεν είχα αυτό το βάρος πια. Μια κίνηση αγάπης, μια κίνηση στήριξης, ένα μήνυμα συμπαράστασης, πώς μπορεί να γλυκάνει τις ψυχές και τις δικές μας και του φυσικά του αποδέκτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας για αυτή την κουβέντα σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.